Γεια σας, είμαστε η Σαββίδης Ιωάννης και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε το δικό σας χαρακτήρα και πώς να εισάγετε κάποιο όπλο στο χαρακτήρα ώστε να το κρατάει και πώς θα πυροβολεί. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Από το Anim Starter Pack που κατεβάσαμε σε προηγούμενο βίντεο βρίσκουμε το blueprint του χαρακτήρα μας, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τα blueprints χαρακτηρίζονται από μια μπλε γραμμή κάτω. Το επιλέγουμε, το αντιγράφουμε στο φάκελο blueprints. Ερχόμαστε στο φάκελο blueprints, αλλάζουμε το όνομά του σε FPS Char. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το χαρακτήρα μας. Βλέπουμε το event graph με τις κινήσεις του παίκτη που είναι ήδη έτοιμο διαμορφωμένο από το πακέτο που κατεβάσαμε. Ερχόμαστε στο viewport. Αρχικά θα τροποποιήσουμε την κάμερα του παίκτη μας. Όπως βλέπουμε, αυτή τη στιγμή η κάμερα είναι μακριά από το κεφάλι του παίκτη, οπότε είναι third person και όχι first person. Οπότε θα επιλέξουμε την κάμερα, τη διαγράφουμε, μετονομάζουμε το player camera σε κάμερα. Από το μενού εδώ πάνω που μας δείχνει όλα τα αντικείμενα που είναι μέσα στην κλάση του παίκτη μας, επιλέγουμε την κάμερα και τη σέρνουμε πάνω στο mesh, ώστε τώρα βλέπουμε ότι έχει μπει μέσα στο mesh, έχει γίνει κομμάτι του παίκτη μας. Με αυτόν τον τρόπο, από το details στο sockets, μπορούμε να πλοηγηθούμε και να βρούμε το bone που λέει head. Στην ουσία, να προσαρμόσουμε την κάμερα ακριβώς στο head του παίκτη μας. Βλέπουμε ότι μπορεί να μην προσαρμοστεί σωστά, όπως θα δούμε εδώ πέρα έχει μία απόκληση. Περιστρέφουμε την κάμερα 90 μοίρες ώστε να έρθει σε σωστή γωνία. Επιλέγουμε τον παίκτη μας, αναπτύσσουμε τη λίστα animation και πατάμε pause για να μην έχει κίνηση ο παίκτης μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα τις τροποποιήσεις που θέλουμε. Κεντράρουμε την κάμερα ώστε να περικλεί το κεφάλι του παίκτη και να μας δίνει την αίσθηση ότι βλέπουμε στην ουσία κανονικά, όπως οποιοδήποτε first person. Περιστρέφουμε λίγο την κάμερα προς τα κάτω. Ξεκλειδώνουμε την περιστροφή ώστε να έχουμε μια πιο ελεύθερη περιστροφή για λιγότερο από 10 μοίρες που ήταν το κλειδωμένο. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια κάνουμε combine να δούμε άμα γίνεται. Βλέπουμε μας εμφανίζει ένα warning αλλά δεν είναι τίποτα. Κάνουμε ένα save. Στη συνέχεια θα πάμε πάλι στο Anim Starter Pack. Θα βρούμε το σκελετό του παίκτη μας. Ο σκελετός βλέπουμε ότι χαρακτηρίζεται με μια πορτοκαλί γραμμή κάτω από το εικονίδιο του παίκτη. Διπλό κλικ για να ανοίξουμε λοιπόν. Επιλέγουμε σκέλετο. Από τη λίστα ψάχνουμε το δεξί χέρι
παίκτη μας. Hand right δηλαδή. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω του, add socket, όπου θα προσθέσουμε ένα socket, μια υποδοχή στην ουσία, όπου θα εισάγουμε το όπλο μας. Ονομάζουμε αυτό το socket weapon, enter, είμαστε εντάξει. Κάνουμε ένα save και τελειώσαμε με το σκέλετο. Τώρα ερχόμαστε στο φάκελο weapons και κάνουμε, ή καλύτερα θα δημιουργήσουμε ένα blueprint του όπλου, αλλά στο δημιουργήσουμε στον ίδιο φάκελο που έχουμε δημιουργήσει και τον παίκτη μας, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με το που βρίσκεται το κάθε blueprint. Επιλέγουμε blueprint class actor, δίνουμε ένα όνομα, για παράδειγμα gun, ανοίγουμε το blueprint, επιλέγουμε add component, skeletal mesh, δίνουμε ένα όνομα πάλι gun, σέρνουμε προς τα πάνω ώστε να γίνει κλάση ολόκληρο το όπλο και να εξαφανιστεί η μπλε σφαίρα που βλέπαμε. Από το μενού επιλέγουμε στο mesh και επιλέγουμε το σκελετό του rifle. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι χρειάζεται μια περιστροφή για να έχει ακριβώς την ίδια περιστροφή με τον παίκτη μας. Οπότε κλειδώνουμε τη μοίρα. Θα κάνουμε ένα compile εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα θα ανοίξουμε το παίκτη μας, viewport, add component, επιλέγουμε child actor, όπου θα το ονομάσουμε gun. Στην ουσία σε αυτό το child actor θα προσθέσουμε το blueprint που μόλις δημιουργήσαμε του όπλου, το βάζουμε μέσα στο mesh πάλι, σέρνοντάς το ώστε να γίνει υποκατηγορία του mesh, για να μπορούμε από το socket πάλι να επιλέξουμε weapon. Βλέπουμε ότι το socket έχει διαφορετικό εικονίδιο από το bone. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε child actor component, επιλέγουμε το gun, το blueprint δηλαδή που μόλις φτιάξαμε. Βλέπουμε ότι τώρα το όπλο μας έχει δημιουργηθεί. Ερχόμαστε στο construction script και θα δημιουργήσουμε τη σύνδεση του όπλου με το παίκτη μας. Επιλέγουμε attached to, για target βάζουμε το όπλο μας, επιλέγουμε από τη λίστα των αντικειμένων και το σέρνουμε απλά πάνω στο blueprint, ή μπορούμε να κάνουμε με δεξί κλικ και get gun, είναι ακριβώς το ίδιο. Το ενώνουμε. Τώρα επιλέγουμε το mesh, στην ουσία όλο μας το παίκτη. Βλέπουμε έχουν έρθει και τα event δίπλα μαζί με τον παίκτη. Το ενώνουμε με το in parent και στο in socket name γράφουμε το όνομα του socket που δημιουργήσαμε, δηλαδή το weapon. Κάνουμε compile, save, ερχόμαστε στο viewport, επιλέγουμε το όπλο μας,
το κατεβάζουμε στο ύψος των χεριών του παίκτη, κάνουμε zoom, προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε κατάλληλα ώστε να δίνει την αίσθηση ότι ο παίκτης κρατάει το όπλο. Για να δούμε λίγο πιο πίσω. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Ναι. Κάνουμε compile, save. Επιλέγουμε την κάμερα μας. Επιλέγουμε από το μενού Use Pawn Control Rotation ώστε να η κάμερα να περιστρέφεται και στον άξονα το Z. Πολύ ωραία. Αρχικά παρατηρούμε ότι το όπλο μας δεν έχει γραφικά πάνω του. Μας το βγάζει γκρι, δηλαδή ότι δεν έχει κάποιο material. Οπότε πάμε να εισάγουμε ένα material στο όπλο μας. Θα πάμε στο φάκελο Weapon, όπου βρίσκεται ο σκελετός του όπλου μας. Πολύ ωραία. Το κάνουμε μια ελαχιστοποίηση. Θα πάμε Material Layer. Περιμένουμε να κάνει compile τα material ώστε να δούμε τι μπορούμε να εισάγουμε. Για να εισάγουμε τα material σε αυτή τη φάση, απλώς επιλέγουμε το καθένα από εδώ κάτω, από τη λίστα μας δηλαδή, και το σέρνουμε προς τα πάνω. Για να δούμε, όσο κάνει compile, να δούμε τι άλλο έχει. Ναι, πολύ ωραία. Για παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε αυτό πάνω, αυτό στη μέση και αυτό κάτω. Για να δούμε τώρα πως θα φαίνεται το όπλο μας. Εντάξει, νομίζω είμαστε εντάξει, είναι καλύτερο από το γκρι. Άμα είχαμε κάποια άλλα διαφορετικά πιο ωραία materials, ίσως να θα ήταν και πιο ωραίο, αλλά σε αυτή τη φάση μπορούμε να δουλέψουμε και με αυτά. Κάνουμε save. Κλείνουμε. Πηγαίνουμε στο παίκτη μας, στο blueprint. Διπλό κλικ για να ανοίξουμε. Viewport. Βλέπουμε ότι και εδώ έχει αλλάξει το όπλο. Έχει πάρει δηλαδή τα materials που του βάλαμε προηγουμένως. Πολύ ωραία. Τώρα επιλέγουμε ξανά τον παίκτη μας. Βγάζουμε το pose ώστε ο παίκτης μας να αποκτήσει πάλι τις κινήσεις που είχε. Κάνουμε compile, save. Επιλέγουμε την κάψουλα του παίκτη, αυτό που βλέπετε το γύρω γύρω, και το κάνουμε non-visible, στην ουσία που επιλέγουμε το visible. Compile και save. Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε στο game mode, first person game mode. Αλλάζουμε τον παίκτη μας σε FPS Char, που είναι ο παίκτης που μόλις δημιουργήσαμε. Compile, save. Και θα κάνουμε ένα play. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ο παίκτης μας έχει εισαχθεί κανονικά. Λειτουργούν όλες οι επιλογές όπως είναι και προγραμματισμένο από το πακέτο γραφικών που κατεβάσαμε. Παρατηρούμε ότι δεν πυροβολεί ακόμα. Αυτό θα το φτιάξουμε στη συνέχεια του βίντεο. Πολύ ωραία. Πατάμε escape.
το έχω τελειώσει. Το έχω τελειώσει. Τώρα θα κάνουμε το όπλο μας να πυροβολάει. Αρχικά θα σχεδιάσουμε τον στόχο. Για να γίνει αυτό, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον ήδη υπάρχον στόχο του παιχνιδιού, θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα έρθουμε, θα κάνουμε δεξί κλικ μέσα στα blueprints και από την επιλογή User Interface θα επιλέξουμε Widget Blueprint. Θα το ονομάσουμε New HUD. Θα κάνουμε Enter. Θα το ανοίξουμε. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να σύρουμε μία εικόνα περίπου στη μέση, αν και θα το κεντράρουμε τώρα. Θα έρθουμε από την επιλογή Anchors και θα πατήσουμε το εικονίδιο που δείχνει να είναι στο κέντρο. Position του H τη θέλουμε 0. Position του Ψ τη θέλουμε και αυτή 0. Size του H να το βάλουμε 50. Και size του Ψ να το βάλουμε και αυτό 50. Στο alignment το βάλουμε 0,5 και 0,5. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια εικόνα, θα δείτε, ακριβώς στο κέντρο της οθόνης μας. Στην ουσία αυτό θα αποτελέσει το σταυρό που θα χρησιμοποιούμε ως στόχο στο παιχνίδι. Από τα details θα έρθουμε στην υποκατηγορία Appearance και από την εικόνα θα επιλέξουμε λίγο πιο κάτω, υπάρχει το First Person Crosshair και θα το βάλουμε. Θα δούμε πως φαίνεται, αν μας αρέσει το μέγεθος το κρατάμε, αν θέλουμε λίγο, αν το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο, το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ας το κάνουμε 60x60. Νομίζω ότι τώρα είναι καλά. Κάνουμε compile και save. Ο σταυρός μας είναι έτοιμος, αυτό που μένει είναι να συνδέσουμε το blueprint που φτιάξαμε με το παιχνίδι μας. Αρχικά πάμε να αποσυνδέσουμε το προηγούμενο HUD που είχαμε. Να βάλουμε none, δεν θα χρειαστούμε HUD, θα το κάνουμε με widget. Compile και save. Έπειτα ανοίγουμε το blueprint του παίκτη και πηγαίνουμε στο construction script. Κάτω από τη διαδικασία που κάναμε πριν, θα δημιουργήσουμε, ας το κάνουμε καλύτερα σε καινούργια συνάρτηση για να είναι πιο οργανωμένα. Εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε ένα νέο function, μια νέα συνάρτηση, με το όνομα, ας βάλουμε και εδώ πέρα, new HUD. Πολύ ωραία. Κάνουμε ένα καινούριο node που θα είναι ο create HUD. Ναι, create widget, όπου θα επιλέξουμε το new HUD. Πολύ ωραία, και θα πατήσουμε add to viewport για να εμφανίζεται στην οθόνη μας. Να μην ξεχάσουμε να κάνουμε το return value στο target. Κάνουμε compile και save. Τώρα θα πάμε στο event graph για να βάλουμε να γίνεται αυτή η διαδικασία. Θα κάνουμε ένα event begin play. Ωραία. Και έπειτα θα καλούμε. Α, μπορούμε να το πάρουμε από εδώ και να το σύρουμε και να τα ενώσουμε. Πολύ καλύτερα έτσι, πιο γρήγορα. Ωραία. Κάνουμε compile και save. Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή το HUD μας, στην ουσία ο σταυρός, δημιουργείται στο παίκτη και όχι στο game mode όπως ήταν πριν.
Δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα το blueprint είναι μέσα στο FPS chart και όχι στο first person game mode. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα φαίνεται στο παιχνίδι μας. Ας κάνουμε ένα play και βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο σταυρός στο κέντρο της οθόνης. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε, οπότε πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αρχικά αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε στον παίκτη, ανοίξουμε το blueprint σε αυτό το σημείο. Θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο event, το οποίο είναι το fire. Ωραία. Θα στείλουμε μέσα την κάμερα και από την κάμερα θα το ενώσουμε με δύο node, αρχικά τον get world location για να πάρουμε την τοποθεσία μας επάνω στον κόσμο, και με το get world rotation για να δούμε κατά πόσο γίνεται η περιστροφή. Τώρα θα ενώσουμε το get world rotation με τη συνάρτηση get forward vector. Πολύ ωραία. Έπειτα θα χρησιμοποιήσουμε έναν πολλαπλασιασμό vector επί float. Εδώ θα θέσουμε την τιμή 10.000 και θα δημιουργήσουμε τη συνάρτηση line trace by chance. Σε αυτό το σημείο θα ενώσουμε το pressed με το line trace by channel, το return value με το start και τον πολλαπλασιασμό με το end. Εδώ στο draw debug type θα βάλουμε persistent. Σε περίπτωση που θέλετε να μετά από λίγο το trace line που θα δημιουργήσουμε να φεύγει, θα βάλετε duration ή for one frame για ένα frame μόνο. Ωραία. Θα κάνουμε compile, θα κάνουμε save και πάμε να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Βλέπουμε ότι ακριβώς στο στόχο μας φεύγει το trace line. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε το όπλο στην ουσία να κάνει damage σε ένα αντικείμενο. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε έναν ήχο στο όπλο καθώς αυτό πυροβολάει. Αυτό που θα κάνουμε είναι να έρθουμε στα weapons, στο rifle skeleton, θα κάνουμε δεξί κλικ, add socket, θα το ονομάσουμε sound. Θα κάνουμε save. Σε περίπτωση που θέλαμε εκτός από ήχο να βάλουμε για παράδειγμα κάποιες πίθες ή κάποιο μικρό explosion να βγαίνει από την κάνη καθώς πυροβολάει, θα έπρεπε να έχουμε σκελετό και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, στην κάνη δηλαδή, ώστε να κάνουμε attach, spawn μάλλον, τον ήχο που το εφέ που θέλουμε να δημιουργηθεί. Εμείς όμως επειδή δεν το έχουμε αυτό και έχουμε σκελετό μόνο στο σημείο όπου ο παίκτης πιάνει το όπλο, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο συγκεκριμένο όπλο. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε τον ήχο λοιπόν, θα κάνετε την ίδια διαδικασία σε άλλο socket όμως. Θα προσθέσετε το εφέ που θέλετε. Κάνουμε save. Πηγαίνουμε στον παίκτη.
ανοίγουμε το blueprint του παίκτη, σπάμε τη σύνδεση στο pressed, στο input action fire, και βάζουμε να κάνει spawn sound at location. Θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, Explosion 2. Για το location αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το gun, να πάρουμε τη συνάρτηση get location, get socket location, ωραία, και το return value να το συνδέσουμε με το location που θέλουμε να γίνει το spawn. Θα ενώσουμε ξανά το node με το line trace by channel, θα κάνουμε compile και save. Πάμε να παίξουμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Πολύ ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλατε να βάλετε και το εφέ που λέγαμε πριν με τη σπίθεση, την έκρηξη, αυτό που θα κάνατε είναι να ανοίξετε το blueprint πάλι του παίκτη, σπάτε το δεσμό εδώ πέρα, και αντί για spawn sound θα βάλετε spawn emitter at location. Στην ουσία θα επιλέξετε από το return value, θα το πάτε στην ίδια τοποθεσία, θα επιλέξετε το εφέ που θέλετε από τη λίστα, για παράδειγμα explosion, και θα το ξανασυνδέσετε με το line trace by channel. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν έχουμε το σωστό socket, δεν θα γίνει στο σωστό μέρος. Αλλά σε περίπτωση που είχατε το socket που χρειαζότανε, αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε το gun πάλι, να επιλέξετε το socket name που θέλετε. Εμείς εδώ δεν έχουμε επιλέξει το socket name, έπρεπε να είναι sound. Ωραία. Θα επιλέγατε λοιπόν το σωστό socket name που θέλατε και θα το συνδέατε κατευθείαν στο spawn emitter. Θα το κάνατε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα δείτε ότι θα γίνει σε λάθος σημείο το εφέ, η έκρηξη. Το κέντρο του όπλου, κάνει δηλαδή ο παίκτης το όπλο. Αλλά σε άλλη περίπτωση θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσουμε έναν χαρακτήρα όπου θα δέχεται τα damage που θα κάνουμε. Στην ουσία θα είναι, για παράδειγμα, ένα box, το οποίο όταν το χτυπάμε θα μας εμφανίζει αρχικά ένα κατάλληλο μήνυμα, ώστε να ξέρουμε ότι αυτό το αντικείμενο δέχτηκε κάποια damage. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Στο φάκελο blueprint θα δημιουργήσουμε ένα νέο blueprint. Επιλέγουμε actor, δίνουμε ένα όνομα, για παράδειγμα μπορούμε να πούμε target, όπου θα είναι ο στόχος μας στην ουσία. Ανοίγουμε το blueprint. Από το add component μπορούμε να επιλέξουμε cube, για παράδειγμα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να το μετονομάσουμε σε target. Το σέρνουμε πάνω ώστε να εξαφανιστεί η σφαίρα, η βοηθητική σφαίρα του blueprint, και να βλέπουμε μόνο τον κύβο μας στην ουσία. Πολύ ωραία, βλέπουμε ότι το αντικείμενο μας έχει δημιουργηθεί. Compile, save.
Τώρα θα δημιουργήσουμε ένα νέο blueprint ώστε να είναι ένα faction στην ουσία, το οποίο θα εμφανίζει ένα κατάλληλο μήνυμα. Θα μας λέει στην ουσία άμα το αντικείμενό μας έχει χτυπηθεί. Κάνουμε δεξί κλικ, blueprint, επιλέγουμε κάτω στη λίστα blueprints και blueprint interface. Δίνουμε ένα όνομα, για παράδειγμα target hit, target hit, πολύ ωραία. Ανοίγουμε διπλό κλικ το blueprint. Τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι όπως το συνηθισμένο blueprint που έχουμε δει, που μας έχει viewport, construction script και event graph. Είναι ένα απλό blueprint μόνο με factions. Στην ουσία εδώ γράφουμε μόνο συναρτήσεις και τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Αφού δημιουργήσουμε το target hit, ερχόμαστε πάλι πίσω στο target μας, το box target, ανοίγουμε, επιλέγουμε class settings, από τα interfaces κάνουμε add το interface που μόλις δημιουργήσαμε, δηλαδή το target hit, επιλέγουμε, κάνουμε ένα compile και ένα save. Ερχόμαστε στο event graph, κάνουμε δεξί κλικ target hit, event target hit, το πρώτο, πολύ ωραία. Στη συνέχεια εμφανίζουμε ένα μήνυμα print string, το οποίο θα εμφανίζει το μήνυμα που θα γράψουμε εδώ, για παράδειγμα target hit. Πολύ ωραία, κάνουμε ένα compile και ένα save. Τώρα θα έρθουμε στο blueprint του παίκτη μας. Στο γράφημα που φτιάξαμε, όπου ο παίκτης πυροβολεί, όπως βλέπετε εδώ, λίγο να απομακρύνουμε το hub HUD από εδώ, το στόχο μας δηλαδή, λίγο πιο κάτω που να πάμε στο πυροβολεί, να είναι λίγο πιο ωραίο ομαδοποιημένα. Πολύ ωραία. Τώρα βάζουμε μια διακλάδωση, ένα branch, στην ουσία όπως θα είναι σε κώδικα μία if, βλέπετε ότι έχουμε true, false και μία condition, ενώνουμε το return value με το condition, πολύ ωραία. Από το out hit θα εισάγουμε ένα break hit point, break hit result, συγγνώμη, πολύ ωραία. Συνέχεια από το true θα επιλέξουμε να εμφανίζεται το μήνυμα target hit, πολύ ωραία, που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα, και από το out hit θα πάρουμε από το result το hit actor. Στην ουσία το out hit μας δίνει το τι γίνεται στο τέλος του trace line, άμα δηλαδή χτυπήθηκε κάποιος actor, κάποια physical mesh,
κάποιο component ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εμείς θέλουμε actor, γιατί το blueprint που δημιουργήσαμε είναι actor, οπότε επιλέγουμε το hit actor και το βάζουμε στο target του target hit μας. Κάνουμε compile, save και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε να δούμε αν λειτουργεί. Οπότε ερχόμαστε σε ένα σημείο στο χάρτη μας, παίρνουμε το blueprint target και το σέρνουμε στο χώρο για να το εισάγουμε. Όπως εισάγουμε ένα απλό box, όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενα βήματα. Πατάμε το end για να τοποθετηθεί στην ευθεία με το έδαφος. Πολύ ωραία. Το σμπρώχνουμε λίγο πιο πίσω. Μπορούμε επίσης με το alt να δημιουργήσουμε δεύτερο αντίγραφο, ένα ακόμα αντίγραφο. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και από πάνω. Πολύ ωραία. Νομίζω δημιουργήσαμε τους στόχους μας. Οπότε τώρα ας κάνουμε ένα play να δούμε άμα λειτουργεί το σύστημα. Να χαμηλώσουμε λίγο τη φωνή. Βλέπουμε ότι το trace line δουλεύει κανονικά. Για να δούμε στους στόχους. Δεν το πέτυχα. Τώρα εντάξει. Βλέπουμε στη γωνία του preview ότι λέει target hits. Όσοι παρέχουμε. Άμα κάνουμε κάπου αλλού κλικ, όπως το πάτωμα στον αέρα σε κάποιο άλλο box, δεν δημιουργείται κάποιο μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνουμε, όταν χτυπάμε κάποιο από τα κουτιά, τα blueprint στην ουσία του στόχου μας, το target, μας εμφανίζει το σχετικό μήνυμα target hit. Είναι ένας εύκολος τρόπος να δημιουργήσετε έτσι κάποιους στόχους. Στο συγκεκριμένο σημείο θα δημιουργήσουμε όχι κάποιο AI για στόχο, αλλά αυτά τα κουτιά. Στα επόμενα tutorials θα δημιουργήσουμε και κανονικούς φυσικούς στόχους, όπου θα υπάρχουν στο χάρτη. Να δούμε τώρα όμως, πέρα από το να δίνει ένα μήνυμα, άμα θα γινόταν να εξαφανίζουμε τα box όταν δημιουργούμε το, όταν τα χτυπάμε, αντί να εμφανίζεται το target hit. Κάνουμε escape για να βγούμε από το preview mode. Ερχόμαστε στο blueprint. Διαγράφουμε πλέον το print string, δεν μας χρειάζεται, δεν θέλουμε να εμφανίζει κάποιο σχετικό μήνυμα. Ή θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και να γράψουμε ένα μήνυμα, για παράδειγμα target hit, όπως και πριν, ώστε να ξέρουμε ότι ο στόχος χτυπήθηκε, αν και θα μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια, γιατί θα κάνουμε destroy actor, όπου θα καταστρέφει στην ουσία τον actor, το κουτί στην ουσία που δημιουργήσαμε. Destroy actor, target το αφήνουμε self, γιατί βρισκόμαστε στο blueprint του ίδιου του box, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το target, γιατί παίρνει από μόνο του τον εαυτό του. Κάνουμε compile, κάνουμε save. Ερχόμαστε ξανά στο χάρτη. Κάνουμε play για να δοκιμάσουμε. Να δούμε άμα λειτουργεί. Βλέπουμε όπου όλους να πληροφορήσουμε. Δεν εμφανίζεται τίποτα, ούτε εξαφανίζεται κάτι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι όταν χτυπάμε τώρα κάποιο box, το box αυτό εξαφανίζεται. Βλέπουμε το trace line ότι λειτουργεί σωστά. Σταματάει στην ουσία τη στιγμή που χτυπάει πάνω στο box και συνεχίζει πράσινη γραμμή. Βλέπουμε ότι εξαφανίστηκε και το target hit πάνω στη γωνία. Αυτό εδώ και αυτό. Πολύ ωραία.
Άρα το blueprint μας δουλεύει κανονικά. Να δούμε τώρα μήπως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποια ακόμα πράγματα πάνω στο box μας, δηλαδή πριν να κάνει το actor destroy να εμφανίσουμε κάποιον ήχο όταν καταστρέφεται το αντικείμενο. Θα εισάγουμε το spawn sound at location. Το location που θα κάνει, θα πάρουμε το target, θα το συνδέσουμε. Βλέπουμε ότι είναι διαφορετικό, οπότε θα δούμε πως μπορούμε να πάρουμε get world location ώστε να πάρουμε την τοποθεσία στον κόσμο που βρίσκεται το αντικείμενό μας. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε από τους ήχους έναν ήχο, για παράδειγμα το explosion 1. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε επίσης να δημιουργήσουμε κάποιο εφέ. Για παράδειγμα θα βάλουμε spawn emitter at location. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη στιγμή από το return value θα συνδέσουμε και αυτό το location, ώστε, γιατί αφορά το ίδιο αντικείμενο, οπότε θέλουμε και ο ήχος και η έκρηξη να εμφανίζονται στο ίδιο σημείο. Ερχόμαστε στο template, αυξάνουμε λίγο το zoom ώστε να βλέπουμε καλύτερα τις επιλογές που έχουμε. Έχουμε μια έκρηξη, πολύ ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε το explosion δηλαδή, και μετά θα γίνεται destroy. Για να δούμε αν αυτό τώρα λειτουργεί. Κάνουμε compile, κάνουμε save, ερχόμαστε στο χάρτη μας, κάνουμε play. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι σε κανένα άλλο χάρτη δεν γίνεται τίποτα. Βλέπουμε ότι μόλις χτυπάμε κάποιο από τα box, αυτό ανατινάζεται. Για να βάλουμε λίγο τη φωνή πιο δυνατά. Να πάμε πιο δυνατά. Ακούμε και το διαφορετικό ήχο. Ίσως το βίντεο να μην γίνεται τόσο καλά η ηχογράφηση του ήχου της έκρηξης του κουτιού, αλλά εμείς εδώ μπορούμε να το ακούσουμε. Όπου δηλαδή βλέπουμε ότι γίνεται κανονικά. Και ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τους στόχους μας. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και άλλους στόχους άμα θέλαμε, δηλαδή δεν μας περιορίζει κάποιος αυτό, απλά επιλέγετε τους στόχους σας, όπως και σε άλλα βίντεο. Κρατάμε το Alt πατημένο, τα μετακινούμε στο χάρτη σε κάποιο από τα σημεία που θα θέλετε να επιλέξετε. Για παράδειγμα εδώ πέρα δεν έχει μια αντιγραφή. Όχι, επιλέγουμε το αντικείμενο, το μετακινούμε, το αφήνουμε και είναι έτοιμο. Βλέπουμε να βγάλουμε καλύτερα την έκρηξη που γίνεται στο όπλο. Βλέπουμε σε
λάθος socket, δεν έχουμε κάποιο socket, δεν μας έδινε το όπλο μπροστά, έτοιμο boom στην ουσία μπροστά, ώστε να δημιουργήσουμε εμείς δικό μας socket. Οπότε θα έρθουμε αυτή τη στιγμή στο blueprint του gun. Λάθος. Την έκρηξη τη βάλαμε στον παίκτη. Οπότε θα έρθουμε στο blueprint του παίκτη. Θα βρούμε το σημείο όπου κάνει play το στιγμιότυπο της έκρηξης. Θα το κάνουμε delete. Θα συνδέσουμε στη συνέχεια το γράφημά μας ξανά ώστε να υπάρχει σύνδεση. Πολύ ωραία. Λίγο να μετακινήσουμε και αυτό εδώ, να είναι λίγο πιο συμμαζεμένα ώστε να μην μπερδευόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε συμμαζεμένα και σε μια λογική σειρά τα blueprint σας, γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίζει να γίνεται μεγάλη πολυπλοκότητα, θα είναι πολύ δύσκολο να ψάξετε αυτό που θέλετε εάν τα έχετε ανακατεμένα. Πολύ ωραία, θα κάνουμε ένα compile, ένα save. Τώρα θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε το αντικείμενο να καταστρέφεται με περισσότερα από ένα χτυπήματα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε το blueprint του target που είχαμε πριν εδώ πέρα. Θα σπάσουμε αρχικά τον σύνδεσμο με το destroy actor και θα κάνουμε και μια τροποποίηση στο ήδη υπάρχον blueprint. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Αρχικά, από το print string θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο node, στο οποίο θα έχουμε την μεταβλητή count. Θα κάνουμε την μεταβλητή count ίσο με το 0. Θα τη θέσουμε στην ουσία. Αυτό μπορούσαμε να το παραλείψουμε κιόλας, γιατί η default τιμή της count είναι 0. Έπειτα θα βάλουμε την μεταβλητή να αυξάνεται κατά 1. Εδώ έχουμε την count, get count. Ωραία. Τώρα που το σκέφτομαι, το setCount ήταν λάθος εδώ, γιατί θα χρειαστεί να την ξανακαλέσουμε και θα ξαναπήγαινε 0, οπότε θα μας έβγαζε λάθος αποτελέσματα. Θα καταλάβετε τι λέω και στη συνέχεια. Έχουμε θέσει την count public, έτσι ώστε κάθε φορά που καλούμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, να οι τιμές της count να μένουν ίδιες. Δηλαδή αν αυξηθεί κατά 1 και στην επόμενη φορά που θα την καλέσουμε να μην ξαναρχικοποιηθεί, να πάει 2-3 κτλ. Να προσθέσουμε ότι για να θέσουμε την count σαν public, ερχόμαστε δίπλα στο μενού και επιλέγουμε την επιλογή αυτή με το ένα μάτι που βλέπουμε έχει. Απλά το επιλέγουμε, είναι ανοιχτό, άρα σημαίνει ότι μπορεί να το δει οποιοδήποτε σε όλο το πρόγραμμά μας, άρα είναι public. Πολύ σωστά. Οπότε έχουμε το link από την print string στην αύξηση της μεταβλητής count. Έπειτα θέλουμε ένα branch, μια συνθήκη if δηλαδή, να ελέγχει αν η μεταβλητή είναι μικρότερη, να ελέγχει αν η μεταβλητή είναι μικρότερη από τα χτυπήματα που θέλουμε να δώσουμε. Αυτό θα το κάνουμε ως εξής. Θα έρθουμε και θα επιλέξουμε integer, σύγκριση δηλαδή μεταξύ δύο integer αριθμών, ακέραιων δηλαδή.
θα επιλέξουμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, θα είναι ο πρώτος ακέρας που θα συγκρίνουμε και εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να το συγκρίνουμε με το 2. Συνεπώς όταν θα έχουμε 3 χτυπήματα, το αντικείμενό μας θα καταστρέφεται. Έπειτα, το result το συνδέουμε με το condition. Αν το condition είναι true, τότε θέλουμε να γίνεται spawn το sound που επιλέξαμε, το explosion δηλαδή από πριν, και και η έκρηξη και ο ήχος, και στα δύο δηλαδή, συνδέονται ήδη μεταξύ τους. Εδώ πέρα μην ξεχάσουμε να βάλουμε το location, καλύτερα να το φέρουμε λίγο πιο δεξιά, εδώ, οπότε να συνδέσουμε το location με την τοποθεσία του target. Ωραία. Και έπειτα, αν ισχύει όλο αυτό, θα βάλουμε να γίνεται καταστροφή του αντικειμένου. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, το branch είναι false, θα βάλουμε για παράδειγμα να γίνεται κάτι άλλο. Θα ξαναπάρουμε το return value, θα το τοποθετήσουμε στο location και εδώ μπορούμε για παράδειγμα να επιλέξουμε να βγαίνει, να γίνουν σπίθες ή καπνός, καλύτερα καπνός. Ωραία, θα κάνουμε compile, θα κάνουμε save και πάμε να δούμε αν αυτό που φτιάξαμε δουλεύει σωστά. Κάνουμε play, βλέπουμε αυτό το αντικείμενο που έχουμε δημιουργήσει από πριν. Βλέπουμε ότι δεν έχει καταστραφεί και ότι άρχισε να βγαίνει καπνός. Πάλι δεν έχει καταστραφεί. Τρίτη φορά καταστρέφεται. Οπότε το πρόγραμμά μας δουλεύει μια χαρά. Και εμφανίζεται και το μήνυμα target hit που όποτε θέλετε μπορείτε να το αφαιρέσετε. Είναι κυρίως για να δούμε αν ο αλγόριθμος που έχουμε φτιάξει δουλεύει σωστά. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε κάποιες κινήσεις που μπορούμε να προσαρμόσουμε στο παίκτη για να μεγαλώσουμε το εύρος των κινήσεών του. Όπως για παράδειγμα να τρέχει, γιατί αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε ότι ο παίκτης δεν τρέχει. Θα βάλουμε τρέξιμο, θα μπορεί να σκύβει, θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια στο να πηγαίνει πάνω και κάτω, την κίνηση δηλαδή στον κάθετο άξονα. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.